φέτος η φωτιά μπήκε και μέσα στον αστικό ιστό. Του χρόνου ο Θεός να δώσει να μην φτάσει μέχρι το κέντρο των Αθηνών. Η πύρινη κόλαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο ένα καλοκαίρι ξεγύμπρωσε τον κρατικό μηχανισμό. Φτάσαμε μάλιστα επί των ημερών του κυρίου Κικίλια να καίγεται η πατρίδα μας άκουσον στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη μεγαλύτερη καταστροφή στην περιοχή της Κορίνθου την τελευταία δεκαετία. Σοκαριστικές και οι δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Κοπέρνικους. Με τη χώρα δυστυχώς να θρηνεί ακόμη 2 νεκρούς και τον Υπουργό να μην δείχνει τη στοιχειώδη τροπή να παραιτηθεί. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αλήθεια σας καλύπτει η δικαιολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την λεγόμενη κλιματική αλλαγή στα τέλη Σεπτεμβρίου? Τι σας λένε οι ψηφοφόροι σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει η κυβέρνηση την οποία υπηρετείται να αφήνει τη χώρα χωρίς σοβαρή αντιπυρική προστασία, χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αρκείται μόνο σε επικοινωνιακά καθρεφτάκια και drones που υποτίθεται ότι θα εντόπιζαν τις φωτιές πριν να επεκταθούν? Είδαμε τελικά τι έγινε με τη φωτιά στο Βαρνάβα, τη Σταμάτα, την Ηλία, την Αχαΐα, την Εύβοια, την Κρήτη, τη Χίο, την Κο, τη Σέριφο, το όρο Σπάικο στην Μακεδονία, το Φαλακρόν όρο στην Δράμα και βέβαια τελευταία στην Κορινθία.